είναι ιστορία μέσα σε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για να πούμε και άλλες ιστορίες. Με γυναίκες της showbiz, οι οποίες κάποια στιγμή κινδύνευσαν από τους θαυμαστές τους. Mm. Εσένα σου έχει τύχει ποτέ να έχεις κάποιον θαυμαστή που να νιώσεις κάποια στιγμή ότι το έχει παρακάνει? 40... Εσύ ήσουν τότε στον Αντένα που είχε έρθει ένας και πυροβολούσε στην είσοδο του Αγίου Θωμά? Πυροβολούσε. Εσύ, Σταύρο, το θυμάσαι αυτό? Αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ. Και αν δεν είχε πυροβολήσει, τον πιάσαμε πάνω στο πυροβολητό. Πάλι ακόμα σαν ιστορία. Τώρα μιλάμε, όταν πρώτο ξεκίνησε 22 χρόνια πριν στον Αντένα, και... λέω, Αγίου Θωμά, εσύ δεν ήσουν. Εσύ, Ρελένη, δεν ήσουν κανεί, σα το θυμάται? Που είχε γίνει χαμός. Και τι πυροβολούσε για να βγεις έξω? Τώρα και εγώ πάνε πάρα πολλά χρόνια. Περάσαμε. Όχι, παιδί μου, τίποτα. Κάποιος θαυμαστής που το είχε φτιάξει ότι είμαστε ζευγάρι. Και είχε έρθει από κάποιο μέρος από την επαρχία, ούτε ξέρω. Α, και βάλε να την πάρω. Του Μπαλωθιές. Έχω τη Μενεγάκη. Τώρα δεν θυμάμαι, ρε παιδιά. Μιλάμε 22 χρόνια πριν. Θυμάμαι ότι ο φύλακας που ήταν. Και μεγάλος άνθρωπος τότε. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα που υπάρχει μια στρατιά που φυλάνε το κάθε κανάλι. Ήταν ένας παππούλης, μη σας πω. Ένας παραδοσιακός φύλακας. Ναι. Παππούλης. Μεγάλος άνθρωπος. Συνταξιούχος, μπράβο. Ήταν εκεί, απλά έλεγε περάστε από εδώ, να από εκεί είναι τα γραφεία. Μέχρι εκεί δηλαδή. Ναι. Εδώ δεν το θυμάστε. Δεν ήμουνα. Εδώ στην Ελλάδα το θυμάμαι πολύ έντονα. Το θυμάμαι πάρα πολύ. Καλά, πυροβολή. Για μένα ήταν καινούργια. Κοίτα, μπορεί να μην είχαν πέσει, να πήγε να ρίξει και να την πέσουν όλοι μαζί. Αλλά το θέμα δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι φαντάστηκε ότι είμαστε ζευγάρι. Ήρθαμε πάρει να φύγουμε. Τι κάνει η γυναίκα μου εδώ? Αυτό είναι το πιο. Σαν το σφουγγαρά, θα την έβγαζε έξω. Η Ελεονόρα Μελέτη, ας πούμε, κάποια στιγμή τη έστελνε ένα κύριο μηνύματα στο Facebook, στα social media, και όταν είδε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση, άρχισε να δημοσιεύει στο ίντερνετ το κινητό τη, όλα τη τα στοιχεία και να την παίρνει κόσμο τηλέφωνο. Το κινητό τη τώρα στο ίντερνετ, φαντάσου. Ωπορε,